Πάμε στις Βρυξέλλες, στη Μαρία Ρόνι, για να δούμε αν προέκυψε κάτι από την γαλλική πλευρά, Μαρία, αν προέβησαν σε κάποιες ανακοινώσεις, γιατί είδαμε πόσο φιδωλοί είναι οι Ρώσοι. Δεν δίνουν καμία πληροφορία. Ναι, και το Μέγαρο των Ηλυσίων δίνει μετρημένες πληροφορίες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η νέα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Γάλλου Προέδρου Μακρόν και του Ρώσου ομολόγου του Βλαδιμίρ Πούτιν. Ένα τηλεφώνημα που κράτησε 1 ώρα και 10 λεπτά, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Μακρόν εξέφρασε την εξαιρετική ανησυχία του για την κατάσταση στη Μαριούπολη, στον Βλαδιμίρ Πούτιν. Ανησυχία διότι, όπως του είπε, συνεχίζει να σφυροκοπάται με βομβαρδισμούς από το ρωσικό στρατό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είπε επίσης, σύμφωνα με το Ελιζέ, ότι η Ρωσία δεν σέβεται το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ρωσικής και της ουκρανικής πλευράς δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Σύμφωνα πάντα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Βλαδιμίρ Πούτιν συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα μέτρα για την άρση της πολιορκίας της Μαριούπολης, συμπεριλαμβανομένης μιας ασφαλούς ανθρωπιστικής πρόσβασης και της άμεσης κατάπαυσης του πυρός. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βλαδιμίρ Πούτιν κατηγόρησε στον Μακρόν την Ουκρανία για εγκλήματα πολέμου και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να μην στοχοποιήσουν αμάχους.